λάθη που διέτρεξε η σημερινή κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου, αλλά και κατά τη γνώμη της συντηρητικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, είναι η καταστροφική στάση της απέναντι στην κυβωτό του κόσμου. Αλλά και το ήδη εξαγγελθέν, η διαρρήουσα σχέδιο του ότι καμία δομή για παιδιά σε ιδιώτες. Στην περίπτωση του Πολάκης κατακελθέντος οίκου ευγυρίας που προσφάτως βγήκε στην επικαιρότητα και που κακοποιούσαν γέροντες, η αντίδραση του Μπουργίνης θέτηται από πολλά έτη και με ήδη υπάρξεις καταγγελίες. Ενώ η καταστροφή της υπέρασης κυβωτού ήταν ακαριαία. Γιατί άραγε, τι συμφέροντα εξυπηρετούνται? Υπήρξαν ταμεία σε μεγάλο φιλόπτωχο στο Μεταξουργείο και στο Κεραμικό, όπου εφάπτονται στα σεπόλια που προσέφερε το υπέροχο έργο του πατήρ Αντώνης. Γνωρίζω πολύ καλά το αξιοαγάπητο έργο του, γι' αυτό και ο κόσμος με το αλάνθαστο κριτήριό του τον αγκάλιασε εξ αρχής και μαζί του ορέστηκαν στο εξαίσιο έργο που λέγεται Κιβωτός. Είχα βιώσει τι θα πει να σε παρακαλάει ένα παιδάκι να το βαφτίσεις, ενώ ήδη έχει ξαναβαφτιστεί άλλες 5 φορές, εσύ βέβαια δεν το γνωρίζεις, και με την προτροπή των αλλαβαπών συνήθως γονιών του, ώστε να πουληθεί αργότερα ο χρυσός σταυρός της βαπτίσεως. Με 5 ευρώ μπορείς να αποσπάσεις όποια ψευδομαρτυρία θέλεις από έναν έφηβο που πρέπει να αγοράσει την αλήθεια δόση του ή διότι είναι άνθρακος. Δεν κομίζω γλάφκα εις Αθήνας. Γνωστά αυτά και στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, αλλά γνωστά και στον απλό κόσμο. Φίλοι και συνάδελφός μου, επί δεκαετία προσέφερε εθελοντική υπηρεσία ως μαγείρισα στη δομή της Κιβωτού σε πολίων, όπου δεν διέμεναν τα παιδιά, αλλά αφού σχολούσαν από το σχολείο, έρχοντας στην Κιβωτό για μεσημεριανό γεύμα, για τη σχολική μελέτη τους και φεύγοντας έπαιρναν φαγητό και για την οικογένειά τους. Καταθέτει η φίλη μου τη μαρτυρία της ότι η σεμνότητα του πατρός Αντωνίου ήταν παροιμιώδης, αϊκίνητος, ταπεινός, φιλάνθρωπος, ευγενής και με σεμνότητα ίσως μιας άλλης εποχής. Και αυτά σας επαναλαμβάνω επί δεκαετία. Με αντανακλαστικά πολύ ταχύτατα αντελήφθη την ανάγκη δύο αδελφών που ήσαν Ελληνόπουλα από πατέρα και ορφανά και αναγκεμένα ο πατήρ Αντώνιος και ο τι πράξη αλληλεγγύης τα υιοθέτησε και τον λατρεύουν και φωνάζουν και αυτά την αθωότητα του πατρός Αντωνίου. Και αν θέλει κάποιος να δει το ποιόν ενός γονιού, ας ρίξει μια ματιά στην ποιότητα των παιδιών που ανάστησε. Γιατί μας πληγώνει τόσο πολύ αυτό το κράτος, δεν μπορώ να το κατανοήσω. Δεν έλαβε αδίκως το 2018 το βραβείο του καλύτερου Ευρωπαίου πολίτη ο πατήρ Αντώνιος. Είναι όντως ο καλύτερος. Απλόχερα και αδιακρίτως προσέφερε σε όλους τους αναγκεμένους και δεν εξήταζε ποτέ το ποιόν τους. Αυτό ήταν και το λάθος του. Έμπαινε στο Βούρκο για να βγάλει από εκεί παιδιά και εφήβους που πνίγονταν. Πολλάκις ήδη κατεστραμμένα άτομα. Και αγνοούσε ότι ο Βούρκος θα μπορούσε να τον καταπιεί και τον ίδιο. Και όντως έτσι έγινε. Υπήρχαν μητέρες, κυρίως αλλοδαπές με μωρά, τις οποίες παραχωρούσε διαμερίσματα μικρά για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με την υποστήριξή του την ηλική. Και αυτές έβαζαν τα υπάρχοντά τους μέσα στα διαμερίσματα, κλείδωναν και εξαφανίζονταν, κρατώντας το χώρο εσαΐδες μευμένου. Χώροι που κόστιζαν στον πατέρα Αντώνιο έξοδα δυσβάσταχτα, παραδείγματος χάρη έλφια, κοινόχρηστα, ρεύμα και άλλα κόστη. Αλλά και τα στερούσαν και έτσι από άλλες αναγκεμένες μητέρες που προστάτευε ο πατήρ Αντώνιος. Όσον αφορά το θέμα του υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής, έχοντας εγώ σχετική πείρα, συμφωνώ με τον πατέρα Αντώνιο στο ότι δεν δέχτηκε να δώσει την επιστασία στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Και το δικό μας φιλόπτωχο λειτουργούσε υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Προσφέραμε 700 μερίδες εξαιρετικού φαγητού ημερεσίως, προσφορά που προερχόταν από απλούς ανθρώπους και μόνο. Και είμαι τόσο περήφανη για το φιλότιμο των Ελλήνων, είμαστε μοναδικός λαός στην προσφορά. Θέλω να θυμίσω ότι και τον Άγιο Νεκτάριο συκοφάντησαν τόσο άδικα και μάλιστα για σεξουαλικά αδικήματα και ήταν και Μητροπολίτης. Τον ισοπαίδωσαν άδικα και μάλιστα εκ των έσω.
Αλλά και στο στενό κύκλο των 12 Αποστόλων ευρέθη ο προδότης για τα αργύρια επίσης. Και ό, του ανθρωπίνου επιτεύγματος ευρέθη κατηγορία ακόμη και για τον Άγιο Θεό. Και σταυρώθη ο Χριστός. Για ποιο έγκλημα? Ευεργετημένος επίσης ήταν και ο Ιούδας. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στον πατέρα Αντώνιο ότι όπως πολύ καλά γνωρίζει ο ίδιος, η αγιοσύνη περνάει από το μαρτύριο. Κουράγιο, πατέρα Αντώνιε, ο ελληνικός λαός είναι δίπλα σου.